Γιατί βλέπουμε κόσμο να μπαινοβγαίνει. Και έχουν ληφθεί μέτρα ιδιαίτερης προστασίας για τον κόσμο που μπαινοβγαίνει. Γιατί έτσι η αιμοκάθαρση ξεκίνησε και με τη Μεγάλη Τρίτη και με ένα δυστυχή, ο οποίος τελικά είχε προσληφθεί από κορονοϊό, βγήκε θετικός. Αφού είχε πάει τρεις φορές, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλο Σάββατο. Και τότε το έγινε στον το τεστ. Ταξιάρχη, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και άφησε και την τελευταία του πνοή. Είναι ένα από τα θύματα του κορονοϊού. Που έχασαν την τελευταία τους πνοή. Αντιθέτως από το τι είδαμε στο Περιστέρι, φαίνεται ότι δεν ισχύει το ίδιο πράγμα. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στο άλλο θεραπευτήριο. Στα νότια πράσινα, στο ελληνικό, ναι, εκεί που Λάζος βρίσκεται ο Λάζος Σωματικός. Θα μας πει ο Λάζος Σωματικός. Ναι, Αλέξανδρα, εκεί θα πάμε. Θα μας πει ο Λάζος Σωματικός, λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ, Γιώργο, οι εικόνες είναι εντελώς διαφορετικές. Όπως βλέπετε, στην είσοδο της νευροψυχολογικής κλινικής, συγγνώμη, είναι ερμητικά κλειστή. Καθώς έχουν έρθει και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν γνώριζαν ότι θα είναι κλειστή η κλινική σήμερα, πήγαιναν, χτυπούσαν το κουδούνι και ενημερώνονταν ότι η κλινική θα παραμείνει κλειστή σήμερα. Μάλιστα, αναμένεται να έρθει και εδώ κλιμάκιο για να γίνει απολύμανση στο κτίριο. Ενώ τώρα το ερώτημα που τίθεται είναι ότι ήδη έχουμε 110 δείγματα τα οποία ευτυχώς έχουν βγει αρνητικά από εργαζόμενους, αλλά υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι που αναμένονται τα αποτελέσματα από το τεστ. Όταν λοιπόν κάποιος περιμένει το αποτέλεσμα από ένα τεστ κορονοϊού, μπορεί να κυκλοφορεί έξω και να έρχεται στο σημείο εδώ. Δεν είναι πολύ μικρό, δεν είναι πολύ μικρός ο αριθμός, είναι πολύ μεγάλος. Αλλά εδώ αυτό ήθελα. Ενδεχομένως δεν γίνονται. Θα μου πει κάποιος, δεν γίνονται κάποιες εξετάσεις. Ωραία, δεν γίνονται κάποιες εξετάσεις. Αλλά δεν αφήνουν ούτε τους εργαζόμενους να βγουν. Στο άλλο, οι εργαζόμενοι μπαίνανε. Είδαμε μέχρι και μια κυρία η οποία μετέφερε καφέδες. Δεν ξέρω αν το είδες, Αλεξάνδρα, ναι, Γιώργο. Ναι, ναι. Βέβαια, δεν ξέρω, ναι, αν το είδες. Ήταν κάποια είδαμε πλάνα. Είναι και θα μπορούσαμε να τα είχαμε. Από το καφενείο από απέναντι που λέει πως εξυπηρετεί την κλινική. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι σαν να είναι, Γιώργο Γκολιάδη, μια κανονική μέρα. Κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, σε αφήνουμε. Είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, Γιώργο. Σε αφήνουμε, Λάζο, σε αφήνουμε. Και πάμε να μιλήσουμε, παιδιά.